Ποια είναι η άποψη σου, Τζέα? Πάτε καλά, καψώνετε! Α το τρελό, στην τρελάτε! Τακός, τακός! Δεν είμαστε κουτσοπολιστικοί κομπή, ρε κόμμα. Ναι, οκ, Τζέα, σαν λέει. Θα ήθελα να δω Σέμπι, αλλά δεν θέλω να δω Σέμπι. Σέμπι γιατί? Γιατί ο Σέμπι. Έχει ψυχολογικά. Ξαναγελάω από το αστείο από το ποτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την που ήρθες. Πριν ξεκινήσαμε και μιλάγαμε βασικά για τα βιβλία, οκ. Ναι. Και μου είπες ότι το αφήσαμε στη μέση γιατί για αυτόν τον λόγο να το συζητήσουμε τώρα. Είπες ότι δεν θέλεις να διαβάζεις βιβλία αυτή την περίοδο γιατί δεν θέλεις να κάνεις αλλαγές. Όταν ξεκινάς να διαβάζεις ένα βιβλίο, σίγουρα είναι μια περίοδο αλλαγή στη ζωή σου. Ξεκινάς κάτι καινούριο. Ναι. Αυτό είναι από μόνο του μια αλλαγή. Εντάξει. Μπαίνεις σε μια καινούρια ρουτίνα. Όταν ξεκινάς γενικά μια καινούρια ρουτίνα στη ζωή σου. Που σκοπεύει να γίνει ρουτίνα, ναι, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Κάνεις κάποιες αλλαγές. Ίσως σκέφτεσαι κάτι άλλο, σκέφτεσαι κάποια πράγματα αλλιώς. Αυτό από μόνο του είναι μια αλλαγή. Δεν μπορείς συνέχεια να αλλάζεις. Οκ, okay, δεν θες να ανοίξεις να ξεκινήσεις ένα βιβλίο. Γιατί είναι μια αλλαγή για σένα. Ναι, είναι ένα μεταβλητό. Γιατί δεν θέλεις? Εγώ για διάφορους λόγους. Αυτούς τους λόγους θα ήθελα να συζητήσουμε. Ωραία, εγώ αυτή τη στιγμή πνίγομαι. Πραγματικά δουλεύω non-stop. Να. Το μόνο που θέλω είναι να γυρίσω σπίτι μου το βράδυ και να βάλω να δω, ξέρω εγώ, μια σειρά. Θέλω κάτι να με χαλαρώσει και όχι να με βάζει σε σκέψεις. Έχει να κάνει με αυτό που σου είπα, με το ότι σκέφτεσαι, βάζεις τον εαυτό σου να κάνει. Φτιάχνεις μια φαντασία. Το διαβάζεις. Μπαίνεις στο ρόλο του πρωταγωνιστή, μπαίνεις στο ρόλο ακόμα και του συγγραφέα. Θέλεις να δεις ότι, α, πώς. Της ήρθε, του ήρθε να κάτσει να γράψει για το βουνό. Για το οτιδήποτε. Άρα... Δεν μπορείς να είσαι non-stop σε μια τέτοια σκέψη. Πρέπει λίγο και να χαλαρώνεις. Άρα εκεί καταλήγεις ότι ο λόγος που δεν θες να κάνεις αυτό με την αλλαγή, γιατί αυτό μου έκανε εντύπωση πριν. Γιατί μου είπες ότι δεν διαβάζω το βιβλίο, γιατί. Σου είπα, το ξεκίνησα. Ναι. Απλά δεν μπορώ να. Γιατί δεν θέλω αλλαγές. Δεν μπορώ να το συνεχίσω. Ναι, γιατί θέλω αλλαγές. Γιατί θα κάνω αλλαγή στη ζωή μου. Ναι. Ναι. Τώρα το καταλαβαίνω. Επειδή βγάζει νόημα ότι δουλεύεις τόσο πολύ. Ναι, πόσο μάλλον. Για αυτό το καιρό. Πριν πάλι ξεκινήσαμε άλλη μια συζήτηση για το καλό και το κακό. Okay. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω πως υπάρχει κακός άνθρωπος, αλλά πληγωμένος άνθρωπος. Ξέρεις κάτι, επειδή το δοκίμασα να σκεφτώ με το ότι α, δεν είναι κακός, είναι πληγωμένος. Ναι, δεν σου λέω όμως. Κοίτα, δεν σου λέω ότι δικαιολογεί αυτό κάποιον άνθρωπο. Άλλο αν δεν το θέλω στη ζωή μου, και άλλο να πω ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι κακός. Καταλαβαίνω ότι έχει ζήσει αυτά τα πράγματα και έχει γίνει αυτός ο άνθρωπος. Τραύματα και πολλά τέτοια πράγματα. Αλλά δεν το θεωρώ κακό. Οποιοδήποτε άνθρωπο. Α, είσαι τρελός. Μπορεί. Δεν δικαιολογώ τις πράξεις του. Αλλά μπορώ να καταλάβω αν δεις την ιστορία κάποιου ανθρώπου γιατί έγινε έτσι. Όχι. Όχι. Όχι, και θα σου πω το γιατί, ρε φίλε. Από τη στιγμή μου λες ότι δεν δικαιολογώ τις πράξεις του, πώς γίνεται να μου λες ότι ξέρεις κάτι. Είναι πληγωμένος, δεν είναι κακός. Αυτομάτως τον δικαιολογώ. Όχι, δεν τον δικαιολογώ. Λέω ότι ξέρεις κάτι, δεν πιστεύω στη κακία, αλλά αυτό δικαιολογεί τις πράξεις. Δηλαδή, άμα είσαι κακό. Να στο πω αλλιώς. Αν εγώ αυτή τη στιγμή πάρω το κρασί, λέμε τώρα. Mm. Το κόκκινο το κρασί, και στο ρίξω εδώ πέρα. Ναι. Όχι στο διάφορο το χαλί που ναι, το πάσαμε. Ναι, στο κανονικό το χαλί. Ναι. Και σου κάνω μια στάμπα στο χαλί, έτσι το πιο άγειρο. Ναι. Δεν θα θεωρείς την πράξη μου αυτή κακή. Δεν θα σε πω κακό άνθρωπο. Εγώ είμαι πληγωμένη. Προσωπικά. Τζίλεψε επειδή δεν έχω χαλί. Μπορεί. Προσωπικά θα σκεφτώ εσύ. Ξέρεις κάτι, γιατί το έκανε. Εγώ θα σκεφτώ με αυτόν τον τρόπο. Γιατί το έκανε. Τι σκέφτηκε και ένιωσε σωστό ότι πρέπει να το κάνω έτσι. Δεν μπορώ να θεωρήσω έναν άνθρωπο κακό. Γιατί? Δεν μπορώ. Γιατί, αυτό, γιατί τη βλέπεις τους ανθρώπους σαν άρρωστους. Σαν άρρωστους ανθρώπους με τραύματα που δεν μπορούν να νευριάσουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να νευριάσουμε έναν ψυχοπαθή ή σε ψυχοπαθή. Ωραία, ο ψυχοπαθής είναι επικίνδυνος. Συμφωνώ! Άρα πρέπει να απομονωθεί. Συμφωνώ! Άρα και οι κακοί πρέπει να μπουν στη φυλακή. Συμφωνώ, απλά. Συμφωνώ. Αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω ότι δεν θα του δικαιολογώ. Συμφωνώ σε αυτό, αλλά δεν σε θεωρώ κακό. Γιατί σου λέω ότι είσαι άρρωστος. Δεν σε θεωρώ κακό. Σε θεωρώ άρρωστο. Δεν γίνεται να είναι όλοι άρρωστοι. Όλοι άρρωστοι μας, είναι τραύματα.
Ο κλέφτης, γιατί κλέβει? Γιατί... Είναι άρρωστος. Γιατί πεινάει. Γιατί πεινάει ή να έχει μια ανάγκη. Αν το κάνει για χόμπι, εμένα μου βγάζει ότι έχει ένα τραύμα μέσα του. Ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Κάπως μεγάλωσε, κάτι έγινε. Δεν έχεις δει πολλούς να κλέβουν από χόμπι. Ναι. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Για καλύτερη ζωή και καλά. Όχι, και όχι. Και υποτίθεται θα δημοσιευτεί αυτό. Θέλω να μου πεις λίγο, εκείνη η μέρα δεν το συζήτησα πάρα πολύ μαζί σου. Γιατί ήθελα να το συζητήσουμε τώρα. Ήμουν σίγουρη ότι θα κάνεις αυτή την ερώτηση. Για ποια? Για το αστρονοτήρι. Ναι, αυτό, αυτό. Λοιπόν, θέλω πάρα πολύ να μου πεις την ιστορία. Το στεχνοτήριο καταρχάς. Οκ. Λοιπόν, άκου να δεις τι παίχτηκε. Έμενα στην εστία. Στην εστία έχουμε ένα μεγάλο δωμάτιο που έχει 10 στεγνοτήρια και 10 πλυντήρια. Έχει, εννοείται, όπως κάθε πλυντήριο και στεγνοτήριο, έχει το δικό του χρόνο. Οπότε πάω, βάζω το πλυντήριο, επιστρέφω μετά από 40 λεπτά πόσο ήταν, βάζω το στεγνοτήριο. Και από τη στιγμή που βάζω το στεγνοτήριο, ξέρω ότι έχω 1 ώρα και 41 λεπτά ακριβώς. Είχα δηλαδή 1 ώρα και 41 λεπτά διαθέσιμα πριν ξαναπάω εκεί πέρα να μαζέψω τα ρούχα. Μέχρι εδώ, καλά. Ναι. Οπότε τι λέω, αποφασίζω να πάω για περπάτημα. Ναι. Ήταν μια ωραία μέρα, δεν έκανε κρύο, δεν έκανε ζέστη, μια χαρά ήμουνα. Πάω λοιπόν για περπάτημα και έχω βάλει ήδη το χρονόμετρο, εννοείται στο κινητό μου. Και το έβαλα επιτίδες 10 λεπτά νωρίτερα. Ώστε όταν χτυπήσει, όπου και να είμαι, να επιστρέψω στο σπίτι. Για να φτάσω εκεί στην ώρα μου να πάρω το στεγνοτήριο. Τέλος πάντων, φτάνω στο σπίτι. Καλώς ή κακώς, καθυστέρησα ούτε 5 λεπτά. Πραγματικά δηλαδή ξέρω ότι δεν καθυστέρησα παραπάνω από 5 λεπτά. Μπαίνω εκεί πέρα, βλέπω τα ρούχα μου στο πάτο μου. Παθαίνω σοκ. Λέω, δεν το πιστεύω. Σύντα. Ξέρεις, αναπνοές, αρχίζεις, μη σκοτώσεις κανέναν άνθρωπο σήμερα. Βλέπω μία κοπέλα στην ευθεία μου εκεί πέρα να έχει σκύψει να φτιάχνει κάτι πράγματα, να κάνει ένα ράνι. Λέω αυτή είναι. Ήμουνα 100% σίγουρη ότι ήταν αυτή. Λέω θα περιμένω μέχρι να φύγει, να δάνει αυτή. Ωστόσο, η τύψη είχε βάλει το στεγνοτήριο ήδη, τα δικά της τα ρούχα τα είχε βάλει ήδη μέσα, αλλά δεν είχε πατήσει το start. Οπότε εγώ έχω κάτσει με το κινητό μου, τάχα μου ότι κάνω κάτι εκείνη την ώρα στο κινητό, για να δω ποιες θα είναι οι κινήσεις της. Και αν είναι όντως αυτή σίγουρα ή ο κουτός που έβαλε το στεγνοτήριο ξέχασε να πατήσει το start. Περιμένω και περιμένω. Δεν μαζεύω τα ρούχα μου που είναι στο πάτωμα, επίτηδες. Και περιμένω. Με τα πολλά αυτή με έχει δει ότι κάθομαι δίπλα από το στεγνοτήριο και διστάζει να με πλησιάζει. Το παίρνει απόφαση μέσα της. Και αφού έχει τελειώσει, έρχεται και διστακτικά. Πες ότι είναι εδώ πέρα το στεγνοτήριο. Ξέρω, διστακτικά έρχεται και κάνει αυτό και φεύγει. Ούτε καν να γυρίσει να με κοιτάξει. Εκείνη την ώρα, ρε, τα έπαθα όλα. Είναι αυτό που πέφτει ένα πανό. Το μαύρο. Ναι, πέφτει το μαύρο. Λες τώρα, δεν ξέρω, θα του σκοτώσω. Είναι αυτό το μικρό που χρειάζεσαι για να ξεκινήσει το μαύρο το ποτήρι πριν του σκοτώσει όλου. Ναι. Αυτό. Δεν είναι ομολογία. Άκουσες. Έρχεται διστακτικά, πατάει το start και φεύγει. Εκείνη την ώρα πάλευα. Λέω εντάξει, κάτσε να φύγει, να σιγουρευτώ ότι έφυγε και θα της άνοιξω το στεγνοτήριο. Να μην της στεγνώσουν να πάτε τα ρούχα, δεν με νοιάζει. Να τη βρίζω, να κάνω ένα ράνο. Και μετά πολλά εκεί που πάω να ανοίξω το στεγνοτήριό της, επίτηδες, αφού έχω μαζέψει τα δικά μου τα ρούχα, δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα να ανοίξω το στεγνοτήριό της. Ήτανε κάτι που δεν είναι εγώ. Κατάλαβες. Δεν μπορούσα να της το κάνω αυτό. Γιατί εγώ δεν είμαι το ίδιο με αυτήν. Το άκουγα και φαντάζεσαι πόσο πολύ χάρηκα. Ρε φίλε, ναι, δεν το έκανε. Ξέρεις κάτι, κι εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Δεν φαντάζεσαι. Ταυτόχρονα, ρε φίλε, με εκνεύρισε. Ρε φίλε, δεν το έκανες, κατάλαβες. Ναι, πάλι επέλεξες... μου δεν το έκανα. Επέλεξες να μην δώσει την κακία σου. Δηλαδή, εκεί εσύ όταν μου το έλεγε, δεν φαντάζεσαι πόσο πολύ χαμογελούσα μέσα. Μου λέει ρε φίλε, μπράβο τη ρε φίλε που το έκανε. Ναι, μπράβο τη ρε. Ξέρεις κάτι.
Μπράβο, όντως και εγώ έχω χάρη με αυτήν. Δηλαδή, ας την άλλη, ας τι έκανε. Ναι, δεν το έκανες πίσω. Δεν το έκανα. Φάντασε πόσο ωραίο είναι αυτό όμως να μην το κάνεις. Δηλαδή να κάθεσαι σταθερή. Είχα σταθεί παραπάνω 5 λεπτά σε ένα στεγνοτήριο μπροστά και το κοίταζα, λες και είμαι τρελή. Ναι. Και έλεγα θα το ανοίξω. Ναι. Θα το ανοίξω. Αλλά δεν πήγαινε η εντολή από εδώ στα χέρια. Νιώθω ότι θα το έκαναν οι 8 στους 10 το έκαναν. Θα το άνοιγαν, τα πέταγαν κάτω, κατάλαβες. Ναι. Θα τους έδιναν πίσω, θα τους έδιναν πίσω την κακία, ρε. Δεν θα μου έδιναν να τους πίσω τίποτα. Δεν το έκανες όμως. Στο κάτω κάτω το δάρο είχαμε στο γνώσο. Θέλω να σου πω, ρε, ότι είχες την ευκαιρία σου να τις κάνεις κακό. Είχες την ευκαιρία σου να τις δώσεις τον εγωισμό σου, ρε φίλε. Να τις πεις ότι... Να αποδώσω. Να νευριάσει, μπράβο. Δεν το έκανε. Όχι. Εκείνη που μου το έλεγε, σε κοιτούσα και ρε φίλε, γίνανε σαν 5 κιλά. Μπράβο, ρε φίλε. Ναι, δεν τα πέταξε. Οι άλλοι μπορεί να σου. Οι άλλοι με ομικρογιώτα, έτσι. Ναι. Μπορούν να σου φερθούν έτσι. Αλλά εσύ τι. Παραμένει ταπεινό, χαμούλακι. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί να το κάνει. Είναι διαφορετικό όταν μπορεί να το κάνει και συνειδητοποιεί ότι μπορώ να το κάνω, αλλά δεν θα το κάνω. Είναι. Αυτή είναι η νίκη σου, ότι συνειδητοποιείς ότι μπορώ να το κάνω, αλλά δεν θα το κάνω. Γιατί εκείνη τη στιγμή ποιος σε έβλεπε. Δεν σε έβλεπε κανείς. Μα δεν το κάνω. Αυτό να σου πω ότι μπορούσες να το κάνεις, αλλά δεν το έκανες. Δεν είναι ότι ήταν δίπλα σου και λες ότι, OK, είναι δίπλα μου, θα το κάνω. Δεν ήταν δίπλα σου, έφυγε, είχες την ευκαιρία να το κάνεις και δεν το έκανες. Εμένα αυτό μου κάνει τόσο εντύπωση, ότι ήσουν μόνη σου. Δεν θα σου λέγει κανείς τίποτα και δεν το έκανες. Γι' αυτό να σου πω ότι ήταν μεγάλη νίκη αυτό που έκανα. Δηλαδή, εγώ χαρήκα πάρα πολύ. Γιατί μπορούσες να το κάνεις και δεν το έκανες. Πότε είναι το όριο όμως, το πόσα πράγματα θα σου κάνουν ή τι θα σου κάνουν. Αυτό είναι πάνω σου, εσύ. Θα πεις ότι ξέρεις τι, με έχουν πατήσει. Ναι. Πρέπει, δηλαδή είναι ότι δίνεις και τροφή στον εαυτό σου ότι μπορώ. Ναι, είναι αυτό. Είναι αυτό. Ναι. Θα μπορώ να έκανα πράγματα και να υποστηρίζω τον εαυτό μου. Ναι. Πώς βλέπει ένα μικρό παιδάκι το γονιό να πάει και να το υποστηρίζει ένα άλλο παιδάκι που του τη λέει. Ναι. Μαζευτούν πολλά, δηλαδή δεν μπορεί να αντιδράς σε όλες τις καταστάσεις με αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα. Δηλαδή, κάπου πρέπει να. Μετά αρχίζεις και μικραίνεις. Είναι διαφορετικό. Άλλο να βάλεις το όριό σου και άλλο να κάνεις αυτό που έκανε η κυρία. Ναι, εννοείται. Είναι διαφορετικό αυτό. Και άλλοι τρόποι αντιμετώπισης. Αυτό δεν σου πω. Να πάει να της μιλήσει. Ναι, 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 ναι. Αλλά θέλω να πω ότι το να μην κάνεις τίποτα όλες τις φορές δεν είναι καλό. Είναι το ίδιο με το να κάνεις πάντα κάτι. Ναι, ναι. Εγώ όμως. Ναι, συμφωνώ. Απλά αυτό που εμένα μου έκανε εντύπωση είναι ότι μπορούσε να το κάνει και δεν το έκανε. Τι κακία θέλω να σου πω. Όλα μπορεί να τα κάνει. Αυτό ναι, βέβαια. Όχι, μπορεί να το κάνει. Αλλά δεν το κάνει. Αλλά αυτό όμως δεν δικαιολογεί κάτι. Αυτό όμως. Αυτό δεν μειώνει την πράξη της Δηλένας. Όχι. Εγώ εστίασα σε αυτό που είπε το. Της έμεινε το ότι ναι, αλλά πόσες φορές θα κάνουμε κάτι τέτοιο, δηλαδή με αυτή την ίδια αντιμετώπιση. Δεν είπα ότι εννοείται ότι καλά έκανε, η αντιμετώπιση αυτή ήταν σωστή, αλλά θα μπορούσε, λέω, αν γινόταν ξανά και ξανά ή κάτι άλλο, να το αντιμετωπίσεις και με άλλο τρόπο από αυτό που ο άλλος σου έδωσε. Ναι, βρε, δηλαδή, αλλά δεν αυτό είναι που... το σωστό μόνο να κάνεις το που σου έκανε. Μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Μα πολύ συμφωνώ. Πιο. Απλά εγώ σε αυτό που συζητάω και της λέω είναι ότι δεν έκανε αυτό που της έκανε. Ναι, ναι. Εγώ γι' αυτό κολλάω. Δεν γίνεται αυτό να περάσει έτσι. Ήταν κάτι μεγάλο. Ωραία, γι' αυτό μιλάω. Δες το ότι αυτή η τύπισσα που εμένα μου έβγαλε τα ρούχα το έκανε επειδή κάποιος άλλος της το έκανε. Αυτό, σταμάτησε, εκεί θα καταλήξω, μπράβο. Ξέρεις τι, θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ εύκολα, όταν πήγα εκεί πέρα και με είδε να κάθομαι δίπλα από τα ρούχα μου, να γύριζε και να μου έλεγε, ξέρεις κάτι, αργήσες 5 λεπτά και δεν με νοιάζει που αργήσεις 5 λεπτά, εγώ ήθελα να σου βγάλω τα ρούχα. Ναι. Θα μπορούσε να μου το πει. Ναι. Μπορούσε. Επέλεξε να μου το κάνει. Ναι. Επέλεξε να μην διορθώσει μια κατάσταση. Ναι. Και να κάνει το άρρωστο. Και να κάνει το κακό. Ναι, ναι, εγώ. Γιατί. Θα μπορούσε να συνεχίσει την κακία τη σε κάποιον άλλον ή στην ίδια και δεν τη συνέχισε. Βάζω. Τη σταμάτησε. Δηλαδή, εσύ κάηκε, δεν θα κάψω και του άλλου. Ναι, όχι. Αυτό εμένα μου έκανε εντύπωση και χάρηκα πάρα πολύ. Με έκανα νιώσω πάρα πολύ όμορφα, γιατί λέω, κοίτα να δεις τι ωραίος που είναι ο κόσμος, ρε εσύ. Κοίτα τα βλέπουμε. Κοίτα να δεις που δεν το δείχνουν. Αυτό, το θέμα όμως είναι ότι δεν τα βλέπουμε κιόλας, δεν είναι ότι δεν τα δείχνουν. Και δεν τα βλέπουμε. Γιατί θα μπορούσε πολύ απλά να μου περάσει έτσι αυτό και λέω, εντάξει, μαρσικά. Ήξερες ποια είσαι και λες, όχι, ναι, δεν θα δώσω θα κάνω. Την κακία που μου έδωσε πίσω. Όταν σε γνώρισα, το πρώτο πράγμα δηλαδή, που είδα πάνω σου ήταν το τατουά σου. Οκ.
Αυτό μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή το είδα. Ναι, όταν το είδα, λέω ρε φίλε, αυτή η κοπέλα έχει... θα πει ωραίες ιστορίες, θα έχει κάτι ενδιαφέρον. Αυτό μου έβγαλε μόνο εσύ το τατουάζ. Αρχικά τι είναι το τατουάζ, σωστά, πες εσύ. Είναι χημική ένωση σερωτονίνης και δίπλα από αυτά έχω διάφορα πράγματα που με βοήθησαν σε δύσκολες ώρες. Είχες κρίση πανικού, οπότε ναι. Η σερωτονίνη είναι η ουσία που λείπει στους ανθρώπους που έχουν κατάθλιψη. Οπότε από αυτό είδα εγώ και λέω, οκ, okay, έχει περάσει πράγματα. Ναι, που το συζητάμε, ναι, που λες, τι είναι αυτό. Ναι, 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 ναι. Ψαρωτικός πρώτη φορά, τι είναι αυτό. Ναι, δεν το κάνεις. Θες να μιλήσεις γι' αυτό. Φίλε, όλοι το βλέπουν ως κάτι τόσο μικρό και πραγματικά εύχομαι σε κανέναν. Γιατί εκείνη την ώρα χάνεσαι. Είναι αυτό το μαύρο πανό που είπαμε ότι πέφτει. Πέφτει, αλλά δεν τρελαίνεσαι γιατί θα σκοτώσει κάποιον. Mm. Πέφτει και απλά δεν βλέπεις. Δεν βλέπεις μπροστά σου, ξαφνικά δεν αγαπητέεις, σε πιάνει άγχος. Δεν μπορεί να λειτουργήσει, ρε φίλε, στο σώμα σου με αυτά τα πράγματα. Mm. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Να, ναι. Δηλαδή, είναι ένα συνέστημα που καλύτερα να μην βιώσεις. Mm. Έμαθες όμως, έμαθες πράγματα. Έμαθα, αλλά έπρεπε να φτώσω σε αυτό το σημείο για να μάθω. Μάλλον ναι. Μάλλον ναι. Κατάλαβες τι τα προκαλούς. Ναι, εγώ. Okay. Ό,τι γίνεται σε εμάς, το προκαλούμε εμείς οι ίδιοι. Τα πάντα. Συγκεκριμένα, τι το προκαλούσε, ήταν κάποια κατάσταση. Ναι, έχω άγχος. Πάσχω από άγχος. Έχω πρόβλημα. Ναι. Αγχώνομαι για το αν αυτή τη στιγμή ακούει η Κατερίνα. Ναι. Okay. Το έχεις λύσει. Το άγχος αυτό. Ναι. Όχι, αλλά προσπαθώ να το. Προσπαθώ να το ελέγξω. Ναι. Επειδή αυτό τόσα χρόνια με ελέγχει, τώρα είναι ξέρεις, η δικιά μου σειρά. Ναι. Τις προάλλες. Όχι, πριν 2 εβδομάδες ήμουν στην Ελλάδα και μιλούσα με μία φίλη μου και ξαφνικά ξέρεις, είχα ταχυπλημία. Λέω, παγχώνομαι. Τι γίνεται. Mm. Και εκείνη την ώρα, ξέρεις, πατάω παύση και γυρίζω στη φίλη μου και της κάνω, τι συζητούσαμε, τι συζητάμε, τι κάνουμε. Λέει, που λέμε αυτά τα πράγματα, γιατί η φίλη μου, λέει, τι έγινε. Ξαφνικά έχω άγχος, λέει, τι έγινε. Μου λες, καλά τώρα, ξέρεις. Προσπαθώ λίγο να βρω τι είναι αυτό που το επηρεάζει. Είδα κάτι και κάτι ξύπνησε. Σκέφτηκες κάτι. Σκέφτηκα κάτι. Ναι, είναι αυτό που σου είπα. Αν δεν έχω τον άλλον μπροστά μου, δεν παρατηρώ τον άλλον την ώρα που μου μιλάει, αυτό συνεχίζει και σκέφτεται. Και σκέφτεται και σκέφτεται και σκέφτεται και πάει. Και δεν μπορείς να το σταματήσεις. Οπότε όσο δεν... Όσο προσπαθείς να μην το σκέφτεσαι, εμφανίζεται. Τόσο πολύ το βλέπεις. Ναι, ακριβώς αυτό. Mm. Δεν έχεις πια κρίσεις. Κρίσεις όχι, δεν έχω, ευτυχώς. Αλλά υποψιάζομαι πως βγαίνουν άλλα αυτοάνωσα νοσήματα okay. Λόγω άγχους. Όπως? Θα σου πω 8 Αυγούστου που θα πάρω τις εξετάσεις μου. Okay. Εσύ τι πιστεύεις? Αν πιστεύεις κάτι, έτσι. Φίλε, δεν ξέρω. Αλήθεια σου λέω. Καλά, δεν χρειάζεται να πεις, άμα δεν θες σου λέω. Όχι, δεν είναι. Το πιο απλό. Απλά θα πούμε ότι είσαι οκ, πια φέραμε, έτσι. Ναι. Ξεκίνησα και παίρνω κιλά. Παίρνω πάρα πολλά κιλά αυτή τη στιγμή και χωρίς να κάνω κάτι. Δηλαδή, ξεκίνησα το τρέξιμο, χωρίς πλάκα, ξεκίνησα τρέξιμο, εγώ, και πάλι παχαίνω. Και λέω κάτσε γιατί κάτι δεν πάει καλά. Γι' αυτό ακριβώς ρώτησα και για το βιβλίο. Όταν το σώμα σου λέει όχι. Ναι. Οπότε θεωρείς ότι κάτι σου λέει το σώμα σου και δεν το ακούς. Okay. Και επειδή θέλω να το τσεκάρω αυτό λιγάκι, να δω τι προσπαθεί το σώμα μου να πω πάλι. Ναι. Έρθει η ώρα, ξέρεις, να μπουν μερικά πράγματα σε μία σειρά. Σε αγαπάς, πιστεύεις? Όχι. Να όχι. Το παλεύω. Αλλά όχι. Δεν θα πω ψέματα. Τι είναι αυτό όμως που σε κρατάει, ξέρεις, να μην αγαπάς τον εαυτό σου? Προσπαθώ πάρα πολλά χρόνια να μου αποδεχτώ. Δεν είναι εύκολο. Είναι το οτιδήποτε. Δεν μπορώ να το ρίξω σε ένα πράγμα, ξέρω. Ωραία. Σε ποια θα το ρίχνεις? Πήγε για να νιώθεις καλύτερα. Παύση.
Εγώ πιστεύω πως, σύμφωνα με εμένα, έτσι, πως το πρόβλημα σε αυτό είναι ότι δυσκολεύομαι να αποδεχτώ τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Γιατί αυτός ο εαυτός μου που όντως όπως είναι δεν ταιριάζει σε αυτά που έχω μάθει. Δεν ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που θα έπρεπε να είμαι. Κατάλαβες. Οποιοδήποτε είναι αυτό. Δεν κάνω αυτά που πιστεύω ότι έπρεπε να κάνω. Δεν είμαι αυτά που έπρεπε, που πιστεύω εγώ ότι έπρεπε να είμαι ή ότι θα έπρεπε, ας πούμε, ένας άνθρωπος να είναι. Οπότε νιώθω ότι αυτά έρχονται σε επαφή με αυτό που είμαι πραγματικά. Κοίτα. Τα πρέπει αυτά του κόσμου τα έχω γράψει καιρό. Δεν θα σου πω ψέματα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να σκεφτώ σε αυτά που μου ρωτάς, εάν τα έχω γράψει επειδή δεν μπορώ να τα κάνω ή επειδή μου βγήκε ως αντίδραση, χωρίς να θέλω δηλαδή. Οπότε δεν μπορώ να σου πω πως δεν με αγαπάω επειδή δεν πιστεύω στα πρέπει του κόσμου. Είναι κάτι που το έχω εγώ με μένα, όπως πάλευα τότε με το στεγνωτήριο. Ναι. Έτσι παλεύω, είναι μια άλλη μάχη, ναι, αυτή. Ναι. Αυτό το να νικήσεις γενικά τον εαυτό σου είναι ό,τι πιο δύσκολο. Mm. Το έχω κάνει μια φορά. Αλλά θέλω, μετά πανηγυρίζουμε και στο βιβλίο, ότι πρέπει να το ξανανικήσεις τον εαυτό σου, δηλαδή για να αλλάξει κάτι. Mm. Και ίσως δεν είμαι σε φάση να αγαπήσω τον εαυτό μου. Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί ιδιαίτερα. Είναι αγχωτικό. Για μένα. Σίγουρα. Γεια τώρα. Ξέρεις, οποιοδήποτε πράγμα μπορεί να έχεις μετανιώσει και να θες να το αλλάξεις. Ναι. Παλιά. Θα μίλαγα περισσότερο. Οκ. Okay. Ναι. Αυτό. Δεν έχω να πω κάτι. Θα μίλαγα περισσότερο. Ίσως, εάν μίλαγα περισσότερο. Θα αντιδρούσες δηλαδή. Ναι. Δεν θα ήμουν στο σημείο που είμαι τώρα με τον εαυτό μου. Mm-hmm. Εχθές έβλεπα κάτι και έβλεπα μια σειρά, τέλος πάντων, και γύρισε και είπε ένας εκεί πέρα ότι δεν χρειάζεται να τα πάρεις όλα μαζί στον τάφο σου. Και είναι το πιο σωστό πράγμα που έχω ακούσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να συνεχίσουν να σε πνίγουν όλα. Κατάληψη στη ζωή μου. Πέρασα ένα στάδιο. Μάνα μου το λέει και γελάει. Γιατί ήταν ακραίο. Ήταν πραγματικά πάνω στο φόρτε της εφηβείας. Τα είχαμε όλους. Τσακωνόμουν όλη την ώρα. Non-stop. Και δεν φτάνει που τσακωνόμουν. Δεν επέτρεπε σε κανέναν στο σπίτι να μιλάει. Μίλαγε η μάνα μου και της έκανα σστ. Μου λέει, έχεις τρελαθεί. Έχεις τρελαθεί, πας καλά. Εντάξει, ήταν ένα γερό σοκ. Ήταν ένα γερό σοκ γιατί κράτησε καιρό. Κράτησε δηλαδή σίγουρα κάνα χρόνο. Και δεν ξέρω ακριβώς τι ακριβώς ήταν, αν όντως πέρασα κάτι, να σου το πω έτσι, ή αν είναι αυτό που λένε εφηβεία. Που ακόμα δεν το έχω καταλάβει. Προβίγια, πώς ήρθες? Λοιπόν, 22 Οκτωβρίου έχω τα γενέθλιά μου. Χρόνια πολλά. 22 Οκτωβρίου έχω τα γενέθλιά μου. 22 Οκτωβρίου το πρωί του 22 έχω βγάλει εδώ ένα σπυράκι. Mm. Το οποίο πονάει απίστευτα. Αλλά σιγά, ένα σπυράκι είναι. Τι είναι, θα περάσει. Ανακαλύπτω λοιπόν μετά πολλά, μετά από φοβερό πονοκέφαλο, εμετούς, αυτό δεν. Ότι έβγαλα έρπιτα ζωστήρα. Εμφάνισα έρπιτα ζωστήρα στην ηλικία των 22. Στην ηλικία των 20. Φρίκαρα. Φρίκαραν και οι γιατροί. Γιατί αυτή είναι μια αρρώστια που συνήθως βγαίνει στην πλάτη, γι' αυτό λέγεται και ζωστήρα, επειδή είναι και καλά της ζώνης. Και το βγαίνει στην ηλικία άνω των 50-60, δεν είναι δηλαδή για εμάς. Θεραπεύεται όμως. Θεραπεύεται, αλλά έβγαλα ένα αυτοάνωσο, δηλαδή προκάλεσα κακό στον εαυτό μου, επειδή πήρα τα προβλήματα τα δικά σου και τα έκανα δικά μου. Μου τα άλυσες.
Όχι. Καταλάβες, δηλαδή, ναι μεν έπαθα κακό, δεν έκανα και τίποτα. Μετά από πάρα πολύ δηλαδή σκέψη το ότι, ξέρεις, και θυμό, γιατί έβαλα πολύ θυμό απέναντι στον εαυτό μου. Και ίσως γι' αυτό δεν μπορώ να, ξέρεις, να με αγαπήσω. Επειδή δεν μου συγχωρώ πράγματα. Απέναντι δηλαδή σε όλο αυτό, Οκτώβριο έγινε, με το ζόρι το ξεπέρασα Δεκέμβρη, με πολύ ζόρι το ξεπέρασα Δεκέμβρη, όλο αυτό που μου άφησα να γίνει. Τέλη Φεβρουαρίου με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε το και το, Νορβηγία, θες? Ξέρεις, μετά ήταν η φάση που το είχα δει μια ζωή πριν από μένα. Γέλα. Οπότε μέσα Απριλίου, ξέρεις, αφού το συζήτησα και το ξανασυζήτησα και αφού από μια ζωή το έλεγα, ότι εγώ θα φύγω και εγώ θα φύγω, έτσι πήρα την απόφαση και απλά 13 Απριλίου την έκανα. Θέλει όμως πολύ θάρρος. Είχες κάποιον εδώ? Έχω εδώ πέρα δικούς μου ανθρώπους, ναι. Έχω την Χρύσα και την οικογένειά της, ναι. Τα γνώρισα και εσάς και όλα τα παιδιά που... Αφασία. Ας τον τρελό στην τρέλα του. Ναι. Ναι, αλλά εντάξει, κυρίως πορεύομαι μόνιμος. Θέλει πολύ θάρρος να το κάνεις αυτό. Θέλει πολύ θάρρος. Δηλαδή και εγώ τώρα που κάθομαι και εσύ είπαμε ότι θέλω να κάνω αλλαγές μεγάλες. Αυτό που έκανες ήταν πολύ μεγάλο, να φύγεις από την χώρα σου και να πας. Να έρθεις εδώ, μόνη σου. Ναι, αλλά δεν έχεις νιώσει ότι δεν ανήκεις εδώ? Ναι. Άρα... Δεν θα πρέπει να πας κάπου. Ναι, αλλά θέλει δύναμη. Δεν προσπαθείς όμως να ταιριάξεις κάπου. Ναι, αλλά θέλει πολύ θάρρος και δύναμη να πάρεις την απόφαση. Άλλο να το σκεφτείς και άλλο να το κάνεις. Αλλά όταν σου έχει συμβεί κάτι που παραλίγο να πεθάνεις. Οκ, τότε ναι, μου απαντάς αυτό. Ξέρεις κάτι. Ήταν αυτή η δύναμη σου. Ένα χρόνο αργότερα, το Δεκέμβριο, ψέματα τον Ιανουάριο, μαθαίνω ότι έφυγε ένα παιδί, ένα χρόνο μικρότερο από μένα. Επειδή έπαθε το πιταζωστήρα, ρε φίλε, και δεν το βρήκαν κατευθείαν. Okay. Γιατί αυτό, ειδικά αν είναι εσωτερικό όπως ήταν σε αυτόν, δεν το βρίσκεις. Okay, και άρα... εγώ θα συνεχίσω για μια ζωή να ζω με το άγχος αν θα μου ξαναβγεί. Γιατί άρα... αυτό είναι αυτοάνωστο, παντρεύτηκα. Ναι. Άρα η κινητήρας δύναμή σου ήταν αυτό. Ναι. Ήταν αυτή η αρρώστια. Τρομερό. Ήτανε... ξύπνημα. Άρα δεν το μετανιώνω. Δηλαδή, δεν θα πεις ότι γι' αυτό πέρασα. Όχι. Σου κάνει καλό. Εντάξει. Σίγουρα εσύ καλύτερα να το περνούσες, ναι. Αλλά σου κάνει καλό, σου άλλαξε καλό. Ναι, με ξύπνησε. Ναι. Δηλαδή έφυγα από μια δουλειά που ναι μεν μου άρεσε, έτσι, γιατί είχα και επαφή με κόσμο και όλα αυτά. Ναι. Έφυγα από αυτή τη δουλειά, ήρθα σε κάτι άλλο, πάλεψα, ανέβηκα στα πόδια μου, ναι. Στηρίχτηκα. Μεγάλο αυτό τώρα για την ηλικία σου που ήσουν 20. 20 ήρθες εδώ, 21. 20 ήρθα. Πάρα πολύ μεγάλο βήμα. Μεγάλο βήμα. Ναι, αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πολλούς στα 20. Ναι, στα 20 σου να έρθεις μόνη σου είναι μεγάλο βήμα. Ελλάδα, θα ξαναγυρίσεις? Λέω όχι, αλλά δεν το δηλώνω. Δηλαδή θα πω όχι, ότι αν με πάρουν αύριο τηλέφωνο. Ναι, αφήνω ένα περιθώριο. Και όντως το μακρινό μέλλον, ναι, εννοείται ότι η Ελλάδα είναι η χώρα μου. Δεν θέλω να πάω πίσω τη χώρα μου. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι εάν στην Ελλάδα περνούσα αυτά που έχω περάσει και περνάω εδώ, φίλε, δεν μου δίνει ένα μήνα ζωής. Δεν μου τον έδινε, αλήθεια. Γιατί όμως? Θα είχε κάνει η μετάσταση. Γιατί όμως εδώ το αντέχεις? Γιατί εδώ σου δίνουν κίνητρο. Okay. Στην Ελλάδα είναι όλοι απεσιόδοξοι. Ναι. Δηλαδή, πώς σκέφτεσαι την Ελλάδα? Βγάλε από το μυαλό σου το ότι έχεις ζήσει εδώ πέρα, τα χρόνια που έχεις ζήσει και καλώς ή κακώς έχεις αρχίσει και παίρνεις μια άλλη νοοτροπία. Πώς σκέφτεσαι την Ελλάδα? Οι περισσότεροι, ξέρεις τι βλέπουν? Ήλιο, πάρτι, το ένα, το άλλο, χαρά. Ναι, δεν είναι αυτό όμως. Λογικό είναι για άνθρωποι που μένουν. Αυτό θέλουμε να βγάζουμε. Ναι. Δεν είναι αυτό όμως. Είναι χίλια πράγματα που μας απασχολούν. Και δύσκολα βρίσκεις αισιοδοξία σε αυτά τα χίλια πράγματα. Ναι. Γιατί αν εσύ στο τέλος της ημέρας προσπαθείς αυτό να το πας εκεί, δεν θα τα καταφέρεις πάντα. Ένα βήμα τη φορά. Ναι. Τώρα, αν ρωτήσεις όλα τα υπόλοιπα παιδιά που μένουν εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, από την παρέα, πώς σκέφτεσαι την Ελλάδα?
Τι θα σου πω. Δεν το γνωρίζω, θα τους καλέσουμε να μας πούνε. Τζόγια. Ήλιος, αλμπάρος, τακός, τακός, τακός τι λέει. Δηλαδή ο καθένας θα σου πει τη δική του εκδοχή. Αλλά τι είναι στα αλήθεια, Μίλα. Πώς σκεφτόμαστε στα αλήθεια. Ο καθένας έχει τη δική του εκδοχή όμως. Ναι. Άρα το καθένα είναι διαφορετικά. Ναι, αλλά θα δεις ότι όλοι θα σκεφτούμε καλοπέρας. Λογικό είναι να σκεφτείς. Αυτό έχουμε μάθει. Λογικό όμως, επειδή εμείς ζούμε εδώ, οπότε αυτό λείπει. Λογικό είναι να ζητήσουμε αυτό και να πούμε ότι αυτό θέλουμε. Δεν ζούμε εκεί αυτή τη στιγμή και να σου πω ότι θέλω αυτό ή δεν θέλω αυτό. Γιατί λογικά, αν πάω εκεί και μείνω πολύ καιρό, μάλλον, δεν το ξέρω, έχω ακουστά ότι θα πει ότι θέλω να ξαναφύγω. Μάλλον, έτσι δεν το έχω ζήσει. Μιλάτε εσείς τις ώρες. Ναι. Α, γράφτε. Ναι. Τρώμαξα γιατί είχαμε κάνει πολύ ωραία συζήτηση να μας μείνει. Πάρα πολύ, γιατί κράζαμε για τα παιδιά. Έρε, Τζέι. Έρε, Τζέι, άρα που συνεντρεύεσαι λίγο. Τζέι, έπες. Να φτάνε πια στο στόμα σου. Λοιπόν, στην αρχή όταν... Πώς γινώσαμε. Θέλω να συζητήσουμε λίγο μαζί. Πέντε νίκες και ήττες δικές σου. Η μία, επειδή μπορεί να πεις ότι δεν ξέρεις ποιες είναι, εγώ θα πιστεύω για σένα ότι η μία νίκη είναι αυτή στο στεγνοτήριο. Θεώρησα νίκη για σένα αυτή, που δεν έκανες αυτό. Δεύτερη νίκη, συνειδητοποίησα ότι είναι τώρα αυτό, ότι ήρθες εδώ. Δηλαδή αφήσεις τα πάντα πίσω και λες θα πάρω τη ζωή μου και θα κάνω εγώ αυτό που θέλω. Αν νόμιζα εδώ στο σπίτι σου. Όχι. Και λέω... Άρα, τόσο άθλιες ζωή. Ξέρεις κάτι, δεν τις αναγνωρίζω. Ναι, συμφωνώ. Ο καθένας... Δηλαδή, ναι. Εσύ βλέπεις ότι αυτή τη στιγμή εγώ έχω δύο νίκες. Ναι. Ναι. Εγώ δεν το βλέπω. Δηλαδή, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Πολλές φορές νομίζω πως... Το ίδιο θα πρότε, ξέρω εγώ, και η Κατερίνα, το ίδιο θα πρότε και εσύ, το ίδιο θα πρότε και ο... ο Τζέγιος. Και ο Σέμπη και ο κάθε άλλος. Ναι. Ο Γιάννης, μην το ξεχάσω, για να μου κόψει την καλημέρα. Και πάει σε άλλο καφέ. Δεν αναγνωρίζω τις νίκες μου. Ναι. Είτε σε έχω να σου πω, είτε σε αναγνωρίζω. Από τη στιγμή που σου είπα δύο νίκες, συμφωνείς με τις δύο νίκες που σου είπα. Ναι, συμφωνώ. Ωραία, άρα έχουμε δύο. Μπορείς να μου πεις τώρα δύο ήττες και μία νίκη. Δύο ήττες και μία νίκη. Ώστε να έχουμε τρεις νίκες, δύο ήττες. Wow, να νικήσουμε. Τι μαθηματικά είναι αυτά. Είμαι καλός. Μόνο μου τρώω και δεν ξέρω αν το ακούω από εδώ ή αν ακούω το κράτσα-κράτσα από το κόκκαλο. Το μάθουμε. Πάμε. Αν μάθουμε, σώντας. Πάμε. Κοίτα πόσο θα μου κόψει αυτή η Κατερίνα. Για πες. Για πες. Πώς θα φύγω. Μία νίκη και δύο ήττες. Έχω ήττα, αλλά δεν θα τη συζητήσουμε κάμερα. Οκ, οκ. Με τι είχε κάνει. Προσπαθώ να βγάζω τέτοιο. Να τις χαλάσεις φιλίες, οικογένεια. Δεν έχει να κάνει. Δεν είμαστε κουτσομπολιστική εκπομπή. Α, ναι! Καλώς ήρθατε στο καλησπέρα σας με τον Χρήστη Ρούκο. Αφώ. Οκ. Δεν θα το συζητήσεις. Το αφήνουμε. Όχι, δεν το αφήνουμε. Κάτι θα βρούμε. Προσπάθησε να το πεις με άλλα, όχι ονόματα, λίγο πιο... Περίπου. Πες, έχει να κάνει με άνθρωπο. Με οικογένεια, με φίλους. Ναι, ας μην πει οικογένεια, φίλους. Σωστά. Με συγγενείς, ας πούμε, κοντινός ή μακρινός. Ας το τα κάψουμε πολύ σαν τι. Μαμά ή παπά. Όχι, δεν κάνω. Οκ, Τζέι, ας να λέει. Καλό μου, σκαμπλικάσεις. Κάτι. Έχετε κατά. Off camera, λέμε. Για τον Τζέι λένε. Αλήθεια. Αλήθεια. Θα το ονομάσω Crash με τον Τζέι. Τζέι, θα κατήγει μαζί σου. Για να αγκαστεί να το δει όλο και κάπου θα πούνε κάτι για μένα, θα πει. Και αυτό. Και ήθελα να προσθέσω και πριν που έλεγε ο Κρίστη ότι προσπαθώ να με γνωρίσω, να με μάθω, να με αγαπήσω. Όσο το προσπαθείς, κάθε μήνα όμως αλλάζεις. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, δεν γίνεται να πεις σήμερα θα αγαπήσω τον Κρίστη αυτόν που είναι μέχρι σήμερα. Όλο αυτό το μήνα εγώ θα αγαπάω αυτά τα πράγματα. Γιατί ναι, αλλά νιώθω ότι υπάρχουν, ας πούμε, 5-6 αξίες που μένουν ίδιες, που είναι θεμελιωμένες μέσα μου. Και σύμφωνα με αυτές έχει χτιστεί ο χαρακτήρας. Για πόσα χρόνια θεωρούσες αυτά που θέλεις να κάνεις ότι η ζωή σου είναι έτσι και ότι είσαι έτσι. Δεν είναι τόσο έντονες αξίες αυτές. Και πιστεύεις ότι σε δύο χρόνια μπορεί να θέλεις να έχεις μια πολύ διαφορετική ζωή. Πω. Δεν εννοώ μόνο το τι θες να δουλέψεις, σπουδάσεις, κάνεις, χράνεις. Ο τρόπος που ζεις. Θέλω να σου πω, αν έχω πάρει από τους δικούς μου ότι ξέρεις κάτι, αγαπώ και σεβούμαι την οικογένεια. Είναι πολύ δύσκολο
να βγάλω αυτό το, αυτό το θεμέλιο μέσα μου, ότι ξέρεις κάτι, ας την οικογένεια. Δεν την έχω, είναι βάση. Αν σου φερθεί άσχημα, γιατί και η οικογένεια είναι άνθρωποι. Ναι, αλλά είναι δύσκολο να, να τους πεις ότι τους κάνω πέρα. Γιατί είναι η βάση. Μα νιώθεις ότι σε πληγώνουν. Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Αυτό να σου πω. Δεν σε κρατάνε πίσω, δεν θα υπολογίσεις την οικογένεια. Ναι, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε ένα μήνα. Θα πρέπει να το κάνεις. Όχι. Με πολλή δουλειά. Αλλά είναι αλλαγή. Είναι, θα αλλάξει κάτι το οποίο ήσουν εσύ και δεν περίμενες ποτέ στη ζωή σου. Το βλέπεις ότι σε τραβάει προς μια λάθος κατεύθυνση. Mm-hmm. Θα ξεκόψεις. Δύσκολο όμως. Ναι, αλλά θα ξεκόψεις. Ναι, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Θα σου πω. Και ας έλεγες. Ναι, και εγώ δεν το πιστεύω ότι είναι τόσο δύσκολο. Είναι δύσκολο σε μάνα, πατέρα, αδερφή, ναι. Αλλά εξαρτάται και τι θα σου κάνει. Δηλαδή, έχω δει οικογένειες και κοπέλες της ηλικίας μου να τους τραβάει πάρα πολύ η οικογένεια. Mm-hmm. Πάρα πολύ η οικογένεια και να μην το καταλαβαίνουν. Και κάποια στιγμή να ξυπνάνε και να λένε, όπα, μέχρι εδώ, πέρασε. Mm-hmm. Δηλαδή, φτάνει να με... Να το ρίχνω στο ότι εντάξει είναι η οικογένεια. Γιατί μας έχουν μάθει και το ότι η οικογένεια την αγαπάς όπως και να είναι. Ναι, αλλά είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβεις αυτό και να το διορθώσεις. Α, όχι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν γίνεται σε μία μέρα να το κάνεις αυτό. Δεν γίνεται να κάνεις πέρα τους γονείς σε μία μέρα. Είναι πολύ δουλειά. Καλά, τους γονείς δεν θα τους κάνεις και πέρα και ποτέ. Όχι, ξέρεις. Και να είναι λάθος. Θέλω να πω και να είναι λάθος. Μπορείς να πάρεις την απόσταση. Υπάρχει ένα περίεργο δέσμο με τους γονείς. Συναισθηματικά και DNA και οτιδήποτε, είναι λίγο πιο δύσκολο. Αλλά πάλι μπορεί να πάρει την αποστασία σου. Δηλαδή, αν εσύ δεν ταιριάζει με τη μάνα σου, τσακώνεστε κάθε μέρα, μπορεί να μην σημαίνει ότι δεν την αγαπάς άλλο, αλλά να μην ταιριάζετε σαν χαρακτήρες. Είναι εδώ για τους σέβεσαι, τους αγαπάς, αλλά δεν ταιριάζει με όλους. Δεν μπορείς να τους έχεις όλους αυτοκόλλητους. Σίγουρα, συμφωνώ. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν έχω κανένα απολύτω πρόβλημα με την οικογένειά μου. Είναι όλοι! Πραγματικά σου μιλάω, δεν θα μπορούσα να είχα γεννηθεί σε πιο cool γάμα την οικογένεια. Εντάξει. Θα μπορούσα. Ψέματα. Όχι, απλά ξέρω κάτι. Τόση ώρα λες για τον Τζαγί και σκέφτηκα. Και εγώ δεν σκέφτηκα. Όταν είχε έρθει ο πατέρας μου Νορβηγία, του έκανε μία πλάκα. Και από τότε έχει γυρίσει ο Τζαγί. Δεν μπορούμε τον πατέρα σου. Μιλάω τόσο πολύ. Ξέρω εγώ, είναι ιδαλότη μου. Τι είχαν πάει Άμστερνταμ, ρε τα παιδιά. Ναι. Και την πρωτοχρονιά. Δεν κάτσε. Και γυρίσαν από Άμστερνταμ, είχαν έρθει από το μαγαζί και μου λέγανε και πέφτουν πάνω σε, στον πατέρα μου. Γιατί είχε έρθει ο πατέρας μου στην Νορβηγία να μην επισκεφτεί. Και ξεκίνησα εγώ στον Τζέγκο και πώς περάσατε και τι κάνατε και πώς ήταν. Καλά, ήταν εντάξει, άμα εξαιρέσω ότι έπρεπε για να καπνίσω να πάω κάτω στο ισόγειο, ξέρω εγώ, και όλα αυτά να βγω έξω. Τον κοιτάω ο πατέρας μου. Του λέει γιατί. Γιατί στον όροφο που μέναμε είχε πινακίδα. Είχε πινακίδα, μην καπνίζετε, απαγορεύεται. Και μαμά σου να μια πινακίδα. Κάτι. Δεν ξαναγελά από το ασύγει από το ποτό. Απέρομπινε. Δεν απέρομπινε. Ποιον θα ήθελες να δεις. Ποιον θα ήθελες να δεις εδώ. Εσύ. Σου δίνω την ελευθερία, ποιον εσύ θα ήθελες να δεις εδώ. Σοβαρό. Μπορώ να το αιτιολογήσω. Ναι, 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 ό,τι θες. Λοιπόν, θα ήθελα να δω Σέμπι, αλλά δεν θέλω να δω Σέμπι. Oh. Γιατί πρέπει να είμαι εκεί που είναι η Καταρίνα και να κάθομαι. Γιατί άμα είναι μόνο να το ακούω, δεν θα παρατηρήσω ότι γίνεται. Σέμπι, γιατί. Γιατί ο Σέμπι. Εξωτερικά. Αλλά κάτι δημιουργείται μπιφ. Από εκεί που δεν υπάρχει. Το είπε, τόσο σκόρπι. Γενικά έχουμε θέμα με όποιους μένουν στο σπίτι Τζέι Σέμπι. Με Σέμπι, φίλε, θα έχεις πολλά να πεις. Οκ. Δηλαδή θα λέει. Κάτι κακό που θα το πεις για το Σεμπάστιαν. Ούτε καν. Θα πρέπει να πεις κάτι κακό. Δεν γίνεται να πω κάτι κακό, ρε φίλε, γιατί και για τον Τζέι που είπα κάτι καλό. Πάλι κάτι για τον Τζέι είπε κακό, εντάξει. Πες για το Σέμπι. Ρώτα το για την Ελλάδα, ρε. Πώς βλέπει την Ελλάδα. Μια ώρα. Ωραία. Μια ώρα. Πάμε, Έλλη. Ωραία, θα ρωτήσω. Μια χαρά. Πάλι θα παρεξηγηθώ. Δεν σε φτώχνω έτσι. Τι έχεις βγάλει ότι έχω θάψει το μισό κόμμα. Ένεξ και το ειδικά τον Τζέι. Μόνο σου αναφέρει τον Τζέι. Στο γράψα. Κράζουμε τον Τζέι. Άμα κάνει σωστό μοντάζ, δεν θα φανεί ποτέ ότι έχει πει τον Τζέι. Ναι, μισή. Ο Τζέι, ας το τσέκω, μαλάκας, χαζός. Πες λίγο, μαλάκας. Πότε καλά. Όχι, Τζέι, ας πότε καλά.
Θα κάνω μια ερώτηση. Ποια είναι η άποψή σου, πιστεύεις ότι είναι έξυπνος και θα απαντήσει μετά αυτή. Ποια μαλάκα πλάνεται. Ποια είναι η άποψή σου, Τζέα. Α, το πω, δεν βρίσκω. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένα, που ήρθες στο πρώτο επεισόδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες, που ξέρεις, ήσουν ανοιχτή. Να μιλήσεις λίγο για προσωπικά πράγματα όπως μιλήσαμε. Σε εκτιμάω πάρα πολύ. Γεια, οπότε... μιλάμε, όμως ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά. Γεια. Yeah. Πες να πεις ένα γεια. Γεια. Δεν είμαι πολύ καλύτερη τώρα από όταν με βάλω να πεθάνω. Το κάνω καλύτερα.